κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, που μας περιμένει υπομονετικά εδώ στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιζόπουλε. Καλό μεσημέρι, κύριε. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτά που ακούσαμε μόλις τώρα, πρωτού πάμε στα βασικά θέματα για τα οποία σας καλέσαμε, Κυπριακό και ΓΕΣΥ, για το μεταναστευτικό. Η αλήθεια είναι ότι ναι, το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και εδώ ακριβώς είναι που απαιτείται να υπάρχει τουλάχιστον μία κοινή πολιτική των 7 μεσογειακών χωρών, οι οποίες αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα και την ίδια στιγμή να υπάρξει μία άσκηση πίεσης προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έτσι ώστε να γίνεται μία καλύτερη και ομοιόμορφη κατανομή αυτών των μεταναστευτικών και των προσφυγικών ροών, για να μην επιβαρύνονται οι χώρες ακριβώς της Μεσογείου. Ναι. Και ειδικά η Κύπρος, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται σε μια ανάκριση επικίνδυνη και ασταθή περιοχή, αντιλαμβάνεστε και λόγω μεγέθους και λόγω πληθυσμού, αυτές οι μεταναστευτικές ροές μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Ναι. Και βλέπετε ότι δεν τυχαίο το γεγονός ότι αξιοποιείται από την πλευρά της Τουρκίας για να δημιουργήσει ακριβώς σοβαρά προβλήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας, να ασκήσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τις ανάλογες πιέσεις, γιατί δεν μπορεί αυτό το ζήτημα να το διαχειριστεί από μόνη της μια χώρα και πολύ περισσότερο όταν οι λόγοι για τους οποίους έχει προκληθεί αυτό το ζήτημα οφείλονται σε άλλες χώρες, σε άλλες δυνάμεις και στις πολιτικές τις οποίες εφάρμοσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Μάλιστα. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα αυξάνεται το πρόβλημα και λόγω των πολέμων που υπάρχουν στην Αφρική και λόγω της κλιματικής αλλαγής θα υπάρχει συνεχώς αυξημένη ροή μεταναστών προς την Ευρώπη και είναι κάτι που θα πρέπει να το διαχειριστεί η Ευρώπη στη ρίζα του, του προβλήματος. Είναι πραγματικά... και όχι μόνο να προσπαθεί να διαχειριστεί τις ροές. Ακριβώς. Θα πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα εκεί στην ουσία του. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αν κάποιος διαβάσει ομιλίες του Βάσου Λυσσαρίδη τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80, που ουσιαστικά ακριβώς είχε προβλέψει ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτή η μετακίνηση πληθυσμών από την Αφρική και από την Ασία προς την Ευρώπη με σοβαρούς κινδύνους αποδόμησης της κοινωνικής συνοχής και δημιουργίας τεράστιων προβλημάτων. Ναι. Και ακριβώς η επίλυση του ζητήματος αυτών είναι οι ανεπτυγμένες χώρες να διαθέσουν μέρος των χρημάτων τα οποία δαπανούν είτε για εξοπλισμούς είτε για άλλους λόγους στο να βελτιωθεί η αναπτυξή και οικονομία αυτών των χωρών και οι συνθήκες ζωής ακριβώς να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο έτσι ώστε οι κάτοικοι αυτών των χωρών να μην έχουν πια λόγους να μετακινούνται με ό,τι αυτό συνεπάγεται προς άλλες κατευθύνσεις και άλλες χώρες. Ένα σχόλιο για αυτή τη διαμάχη που ακούσαμε μεταξύ ΟΕΦ και ΠΑΣΥΔΗ για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Είπε και ο Υπουργός Οικονομικών ότι είναι ένας από τους κινδύνους που έγινε προσπάθεια να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό που έχει καταθέσει. Είναι κάτι που ίσως το βρούμε μπροστά μας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μία μισθολογική ανισότητα ανάμεσα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Ο οποίος είναι πολύ πιο εκτεθειμένος στις οποιασδήποτε αλλαγές συμβαίνουν στο επίπεδο της οικονομίας. Ο δημόσιος τομέας είναι πολύ πιο εξασφαλισμένος. Όμως την ίδια στιγμή θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν μέσα από διαφανείς διαδικασίες, μέσα από σωστές νομοθετικές ρυθμίσεις και κυρίως μέσα από την καθιέρωση συγκεκριμένου πλαισίου εργασιακών σχέσεων τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι λογικό ότι πολύ πιο εύκολα αυτό το θεσμικό πλαίσιο το εργασιακό παραβιάζεται στον ιδιωτικό τομέα παρά στο δημόσιο. Όμως το κράτος έχει πάντοτε τον τρόπο και τη δυνατότητα να το κατοχυρώσει και το ένα και το άλλο. Ναι. Και είναι γεγονός ότι μετά την οικονομική κρίση μπορεί μεν και οι δημόσιοι υπάλληλοι να είχαν συνεισφέρει και έχουν συνεισφέρει από το μισθό τους, όμως αυτοί οι οποίοι έμειναν περισσότερο εκτεθειμένοι ήταν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Όσον αφορά και τη μισθοδοσία τους, όσον αφορά ακόμα και την μετατροπή τους σε εποχιακούς πια εργάτες, όσον αφορά την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, τη μείωση των μισθών τους, αλλά και την τρομακτική αύξηση πια του χρόνου εργασίας. Εάν το ανώτατο δικαστήριο δικαιώσει τους δημοσίους υπαλλήλους στην προσφυγή τους, θεωρείτε ότι αυτό θα σημαίνει ότι σε μια μελλοντική κρίση κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν θα πληρώσει ούτε σεντ και η θέση της ΟΕΒ είναι ότι θα πρέπει να γίνει τροποποίηση συντάγματος γι' αυτό. Εσείς τι λέτε? Το θέμα της τροποποίησης του συντάγματος είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν και στο Εθνικό Συμβούλιο στη σύσκεψη των αρχηγών παρουσία και του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Εισαγγελέα.
Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία επεξεργάζεται η ίδια κυβέρνηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η θέση όμως, της ΕΔΕΚ ποια είναι? Όμως η πραγματικότητα, ναι. Είναι ότι εξαρτάται ακριβώς ποια μορφή θα λάβει αυτή η συνταγματική μεταρρύθμιση. Δεν είναι εύκολο να προχωρήσεις και να κάνεις μια συνταγματική μεταρρύθμιση κατά τρόπον απόλυτο. Ναι. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό θα συζητηθεί την ώρα που θα προκύψει και αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο να κάνουν την εισήγησή τους είναι η κυβέρνηση σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία και από εκεί και πέρα ακριβώς τα κόμματα να την αξιολογήσουν και ανάλογα να περάσει από τη Βουλή όμως, άρα θα πρέπει να τοποθετηθεί. Οπωσδήποτε, ναι, οπωσδήποτε ναι, θα τοποθετηθούν ναι, τα κόμματα, ναι, αλλά η διαδικασία η σωστή είναι αυτή. Γι' αυτό μάλιστα, δεν θέλω να προτρέχω των γεγονότων. Ναι. Να έρθουμε και στο Κυπριακό. Μπαίνουμε σε μια σημαντική εβδομάδα με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση. Συζητούμε το ενδεχόμενο μιας προσφυγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το θέμα της αμοχώς του, κύριε Σιζόπουλε. Εσείς τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε, να προχωρήσουμε με αυτή την προσφυγή, ξεκινώντας από αυτό το θέμα? Το θέμα της προσφυγής είναι ένα θέμα το οποίο από την πλευρά της ΕΔΕΚ το έχουμε θέσει κατ' επανάληψη στο Εθνικό Συμβούλιο. Ναι. Και τουλάχιστον από το 2015 και μετά που εκπροσωπώ την ΕΔΕΚ το έχω θέσει πάρα πολλές φορές. Υπήρχαν σοβαρές επιφυλάξεις από την πλευρά της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Όμως η αλήθεια είναι ότι μια προσφυγή δεν θα πρέπει να γίνει ούτε ευκαιριακά ούτε επιπόλαια. Μια προσφυγή θα πρέπει να γίνει μετά από μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς πάντα τονίζαμε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση, αξιοποιώντας τεχνογνωσία που υπάρχει είτε σε νομικούς κύκλους της πατρίδας μας, είτε ακόμα και με την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού, να μπορέσει ακριβώς να δημιουργήσει εκείνες τις προποθέσεις, ώστε μια προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας να εξυπακούει σε μεγάλο βαθμό και επιτυχία. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεστε, μια ευκαιριακή και ενδεχομένως επιφανειακή προσφυγή μπορεί να φέρει ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά, ναι, τα οποία επιδιώκουμε. Όταν λέμε επιτυχία, τι είναι αυτό που εννοούμε? Έχουμε ήδη δύο ψηφίσματα για την αμοχώς, το 550 και το 789, τα οποία υπερκαλύπτουν, θα έλεγε κανείς, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, την Κυπριακή Δημοκρατία. Τι άλλο μπορούμε να ζητήσουμε, να στοχεύσουμε στο να αποτραπεί η Τουρκία από το να προχωρήσει με αυτές τις εξαγγελίες για επικισμό και άνοιγμα της αμοχώς του? Είναι ακριβώς, ναι, διαδικασία μεθόδευσης, ναι, για το πώς ακριβώς από ένα σημείο και μετά θα ζητήσεις και θα διεκδικήσεις την εφαρμογή αυτών των ψηφισμάτων. Ναι. Τα ψηφίσματα υπάρχουν. Όπως δυστυχώς πάρα πολλά ψηφίσματα έχουν βγει για την Κύπρο τόσο από τη Γενική Συνέλευση όσο και από το Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουμε αξιοποιήσει ποτέ. Ναι. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα έχουμε στείλει όλα στον κάλαθο των αχρήστων. Ακόμα και το ψήφισμα για την αμόχωστο, το μόνο κόμμα που αντέδρασε για τον τρόπο που αξιοποιήθηκε ήταν η ΕΔΕΚ. Γιατί όταν λοιπόν έχω τη συμφωνία του 1979 και τα ψηφίσματα τα οποία ζητούν κατά προτεραιότητα επιστροφή των κατοίκων υπό την εποπτεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην περίκλειστη περιοχή της αμοχώς του και η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο των συνομιλιών αποδέχεται η επιστροφή της αμοχώς του να ενταχθεί στη λύση του Κυπριακού και να αποδοθεί την πρώτη μέρα της λύσης. Ναι. Αυτό συμβαδίζει με τα ψηφίσματα? Αξιοποιούμε τα ψηφίσματα? Σαφώς όχι. Ναι, άρα, θα μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε, αλλά βεβαίως, θα μπορούσαμε να το επιβάλλουμε. Βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν... Με αυτήν τη λογική. Υποχωρήσε κανένα ψήφισμα. Άρα λοιπόν με αυτήν τη λογική, ναι, τι παραδεχόμαστε? Ναι. Παραδεχόμαστε ότι ή θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε μία λύση τουρκικών προδιαγραφών την οποία να την αποδέχεται η Τουρκία, ή από εκεί και πέρα να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Και το ένα λάθος και το άλλο λάθος. Ναι. Άρα αυτό το οποίο κάνεις, ναι, είναι μέσα στους σχεδιασμούς σου, προσπαθείς δεδομένης της αδυναμίας που έχεις κυρίως στο πληθυσμιακό και στο στρατιωτικό επίπεδο, να αξιοποιήσεις όλα τα υπόλοιπα διπλωματικά, πολιτικά και οικονομικά όπλα τα οποία διαθέτεις. Ναι. Έτσι ώστε να βελτιώσεις τη διαπραγματευτική σου θέση και να αυξήσεις τις πιθανότητες μιας δημοκρατικής, βιώσιμης και δίκαιης λύσης. Υπάρχει βέβαια και η άλλη απόψη που την ακούμε έντονα, την ακούτε κι εσείς, ότι μας έδιναν την αμόχωστο σε 2-3 περιπτώσεις, αλλά την απορρίψαμε εμείς. Ποτέ, ναι, δεν έδωσαν την αμόχωστο. Ναι, ναι. Ποτέ δεν έδωσαν την αμόχωστο. Αυτά όλα επιτρέψτε μου να πω ότι είναι απλά και μόνο δικαιολογίες. Ποτέ δεν έδωσαν την αμόχωστο. Με το σχέδιο του 1978, το Αμερικανό, Βρετανό, Καναδικό, διαβάστε το καλά να δείτε τι προβλέπει, ναι, το σχέδιο το συγκεκριμένο. Ναι. Λοιπόν, ως εκ τούτου λοιπόν, εκείνο που σήμερα χρειάζεται είναι μια νέα τακτική. Ναι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όσον αφορά και τις διαπραγματεύσεις και τις διεκδικήσεις.
Σήμερα καταβάλλεται μια προσπάθεια για να ξεκινήσουν πάλι συνομιλίες. Ναι. Να υπενθυμίσω ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018 με πρόθεση μέχρι τον Δεκέμβρη του 2018 να ολοκληρωθούν οι όροι αναφοράς και το πλαίσιο για να ξεκινήσει η διαδικασία. Ναι. Δεν ξεκίνησε. Ποιος έχει την ευθύνη? Αξιοποιήθηκε αυτό? Ναι. Δεν αξιοποιήθηκε. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μπούμε σε μια καινούργια διαδικασία, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τη διαδικασία που μέχρι στιγμής ακολουθήθηκε τρεις φορές και απέτυχε. Είναι η διαδικασία που ζητεί ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, κύριε Σιζόπουλε. Ναι. Θα το απαντήσω. Να κάνουμε, να παρακάψουμε το Γενικό Γραμματέα. Μόλις χτες έκανε δήλωση ότι τουλάχιστον τους όρους αναφοράς να τους συμφωνήσουν. Θα το απαντήσω και αυτό. Ναι. Την πρώτη φορά ναι. ήταν αποτυχία τον Γενάρη του 1985 στη Νέα Νιόρκη. Η δεύτερη φορά ήταν το σχέδιο Νανά. Η τρίτη φορά ήταν το Grand Montana. Και δεν ρωτούμε. Επανάληψη για τέταρτη φορά στις ίδιες διαδικασίες, τι έχεις να περιμένεις? Να αποδώσει τι? Ναι. Ο Γενικός Γραμματέας σήμερα ζητά να καθορίσουμε τους όρους. Ναι. Και επιτρέψτε μου να πω ότι και οι τρεις όροι οι οποίοι δόθηκαν στη δημοσίευση μέχρι στιγμής είναι άκρος αρνητικοί για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και θα την οδηγήσουν σε τεράστιες περιπλοκές και σε μεγάλους κινδύνους. Υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ που ζητεί τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τον Κυπριακό για να συζητηθεί κατά προτεραιότητα η διεθνής ψυχή, η πλήρης αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, ο επαναπατρισμός των επίκων και η επιστροφή των προσφύγων σε συνθήκες ασφάλειας στις περιουσίες τους, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Εννοείται δηλαδή ότι θα πρέπει να ζητήσουμε διεθνή διάσκεψη για αυτά τα θέματα που μόλις μας είπατε? Είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Και όχι για την συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, όπως έγινε στη Γενέβη και στο Κραν Μοντανά. Μα η Γενική Συνέλευση στο Κραν Μοντανά δεν ήταν. Η συνολική διευθέτηση. Ήταν δύο τραπέζια. Ένα η εσωτερική πτυχή και άλλο μα στην ουσία η ήταν, διεθνή πτυχή. Μα στην εσωτερική πτυχή συζητούσαμε μόνο τη διακυβέρνηση. Ναι. Και ότι θα παραχωρήσουμε. Από την ώρα που υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη απόφαση. Ναι. 13 Μαΐου του 1983. Αξιοποιήθηκε? Ζητήσαμε ποτέ από τον Γενικό Γραμματέα να υλοποιήσει την απόφαση συγκεκριμένη? Η ευθύνη του ποια είναι? Ναι. Όταν λοιπόν η Γενική Συνέλευση εκτιμά ότι αυτό είναι ο τρόπο που πρέπει να λυθεί. Για να λυθεί πρώτα η διεθνής ψυχή του Κυπριακού, που είναι η ουσία του Κυπριακού προβλήματος, ως θέματος εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης, και αφού συμφωνηθεί η επίλυση της διεθνούς ψυχής, τότε παραμένει στην άκρια και συζητώ όλα τα υπόλοιπα ναι. για την επίλυση. Άρα αυτό είναι που εισηγήσετε. Το ερώτημα είναι πόσο εφικτό είναι, κύριε Σιζόπουλε, να πάμε πίσω στο ψήφισμα του 1983 και να παρακράψουμε όλα αυτά τα χρόνια που έγιναν όλες αυτές οι διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές που κατέληξαν. Ναι. Αποδώσαν? Δεν αποδώσαν. Ακόμα και το σχέδιο να είναι τι πρόβλεπε. Ναι. Ότι αν δεν γίνει αποδεκτό θεωρείται ως μη κατά τεθέν. Ναι. Άρα αυτά δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν ή ξεκινώ μια προσπάθεια πάνω στη σωστή βάση για να έχω ελπίδες ή από εκεί και πέρα ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Άρα εσείς και στην ουσία ότι, ναι, δεν πρέπει να πάμε να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε τους όρους αναφοράς, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτόν τον οδικό χάρτη που έχει συμφωνηθεί και να πάμε και σε μια άτυπη συνάντηση για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε μετά. Τεράστιες παγίδες δεν είναι. Ναι. Τι είναι τρεις όροι? Ναι. Ποιος είναι ο πρώτος όρος? Το κοινό ανακοινωθέν. Το κοινό ανακοινωθέν του Φεβρουαρίου του 2014. Γιατί να μην μπει η συμφωνία κορυφής του 1979, Κυπριανού Τεκτάσου? Γιατί να μην μπει το ψήφισμα 3212 της Γενικής Συνέλευσης ή το ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφάλειας ή το 789? Γιατί πρέπει να μπει το συγκεκριμένο ανακοινωθέν? Τι έχει αυτόν τον ανακοινωθέν το οποίο πρέπει να μπει ακριβώς ως βασικός όρος για το πλαίσιο συζητήσεων? Ναι, για αυτά τα τρία που συζητήσαμε, κύριε Σιζόπουλε, δεν κατέστη δυνατό να καταλήξουμε σε όρους αναφοράς. Εάν μπουν και όλα αυτά τα οποία μας λέτε, θα καταλήξουμε κάποια στιγμή? Κάποιοι επικαλούν και εφόσον υπάρχει αυτή η κατάσταση και με τον επικισμό της Αμοχώστου που επιδιώκει η Τουρκία, είχαμε και τα δύο γεωτρύπανα στην ΑΟΣ μας. Άρα υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος. Πώς θα τον διαχειριστούμε? Με τη διαδικασία που κάναμε μέχρι σήμερα τα αποτρέψαμε αυτά. Αφού είναι η διαδικασία που ακολουθήσαμε που σταδιακά δίνει το δικαίωμα να προχωράει η Τουρκία σε αυτές τις επιλογές. Μάλιστα. Γιατί ποτέ δεν τη βάλαμε μπροστά σε ευθύνες. Ναι. Αντίθετα, μετατρέψαμε τον Κυπριακό από θέμα εισβολής, κατοχής και διεθνούς προβλήματος, το μετατρέψαμε σε θέμα διακοινωτικής διευθέτησης. Ναι. Και βλέπετε ότι αναλώθηκε όλη η προσπάθεια των συνομιλιών και εντατικοποιημένες συνομιλίες που ξεκίνησαν μετά την εκλογή του κ. Ακινγιού εκπροσώπου των Τουρκοκυπρίων, σε τι? Στα θέματα δίθεν της πολιτικής ισότητας και της εσωτερικής διακυβέρνησης. Ναι. Ακόμα και στο θέμα του εδαφικού, κατέθεσαν το χάρτη και τον αποχώρησαν, τον απέσυραν. Συζητήσαμε όλα τα υπόλοιπα? Καθόλου. Άρα λοιπόν,
Αυτό είναι το δεύτερο βασικό σημείο που πρέπει να συζητήσω. Άρα για να κλείσουμε το θέμα του Κυπριακού, δεν αναμένεται ότι θα προκύψει κάτι από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου εκεί θα γίνουν και κάποιες συναντήσεις και εσείς εισηγήσετε να πάμε με αυτή την αυτή που μας περιγράψατε. Δεν μπορώ να προβλέψω αυτή τη στιγμή τι θα προκύψει. Ναι. Απλά αυτό που λέω, ότι αν αυτό που θα προκύψει είναι επανάληψη των συνομιλιών στη βάση των τριών όρων που έχουν δημοσιοποιηθεί, αυτό για μας αποτελεί άκρος επικίνδυνη εξέλιξη. Ναι. Θα δούμε πάρα πολύ σύντομα. Ναι. Όπως το είχαμε προβλέψει και το Κραντ Μοντανά, όταν πήγαμε δίθεν στο εξωτερικό για να συζητήσουμε το εδαφικό, γιατί στην Κύπρο θα διέρεαν οι πληροφορίες. Λες και αν γινόταν η συζήτηση. Στο Μον Πελεράν. Είχαμε πάει πρώτα στο Μον Πελεράν, μετά πήγαμε στη Γενέβη και πήγαμε στον Κραντ Μοντανά στο τέλος. Ναι, μετά πήγαμε συμβολικά. Αλλά βλέπετε λοιπόν πώς εξελίχθηκε η διαδικασία. Ναι. Ξεκινήσαμε δίθεν για να συζητήσουμε το εδαφικό στο εξωτερικό και καταλήξαμε πια σε μια πενταμερή διάσκεψη με όλους αυτούς τους κινδύνους. Και πήγαμε είτε να λύσουμε τον Κυπριακό, είτε να αποδειχθεί η τουρκική αδιαλαξία. Η πενταμερής διάσκεψη κατέρευσε κάτω από την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Και όμως το αποτέλεσμα ποιον ήταν? Η Τουρκία πιστώθηκε με επικοδομητικό ρόλο και η Κυπριακή Δημοκρατία, ή καλύτερα απουσίαζε η Κυπριακή Δημοκρατία, η ελληνοκυπριακή πλευρά με το 50% της αποτυχίας έχει χρεωθεί. Ναι. Άρα λοιπόν, είπε ο Άινστάιν, το να προσπαθώ να επαναλάβω το ίδιο πράγμα και να προσδοκώ σε θετικό αποτέλεσμα είναι η λυθιότητα. Όταν λοιπόν σε τρεις περιπτώσεις ακολουθούσε μια διαδικασία που κατέληξε σε αποτυχία και μάλιστα σε αποτυχία με σταδιακή αναβάθμιση του ψευδοκράτους, το να την επαναλάβω για τέταρτη φορά νομίζω ότι είναι αφέλεια να προσδοκώ ότι μπορεί να έχουμε θετική κατάληξη. Λοιπόν, δύο λόγια για τα ενεργειακά. Είδαμε χθες την υπογραφή συμφωνίας με Total και Eni για το 7 η Total. Η Total μπαίνει και στα, παίρνει ποσοστό και σε άλλα οικόπεδα που ήταν η Eni, περιλαμβανομένου του 3 για το οποίο υπήρξε εκεί η αντίδραση από την Τουρκία. Χτες είχαμε δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για το οικόπεδο 7, το οποίο επίσης διεκδικεί η Τουρκία, και απειλές στην ουσία. Εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε το ενεργειακό μας πρόγραμμα ή βλέπετε να υπάρχει και ένα moratorium? Φεύγουν τα αγιοτρύπανα, σταματάμε και εμείς για μερικούς μήνες να δούμε αν θα γίνει κάτι με το Κυπριακό. Πριν από λίγο είχα συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Λευκοτρίβη, και συζητήσαμε ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Ναι. Και θα πρέπει από το εξής. Πρώτα-πρώτα πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί αυτό που γίνεται τώρα με την εμπλοκή της Total και στα οικόπεδα τα οποία είχαν αδειοδοτηθεί μόνο για την Eni, ήταν μία από τις προτάσεις τις οποίες είχε κατεθέσει πριν από 2 χρόνια στο Εθνικό Συμβούλιο η ΕΔΕΚ. Και ακριβώς διεκδικούσαμε να γίνει αυτή η διαδικασία για να μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε όσο το δυνατό την ολοκλήρωση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Το δεύτερο, ανεξάρτητα με τις προκλήσεις της Τουρκίας, ανεξάρτητα με τη στάση της Τουρκίας, η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο των κυριαρχικών της δικαιωμάτων θα πρέπει απρόσκοπτα να συνεχίσει ακριβώς την ολοκλήρωση του ενεργειακού της προγράμματος, γιατί αυτό το θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει σε αυτό να αξιοποιήσει αυτό που λέγαμε πάντα ως ΕΔΕΚ, εμπλεκόμενα συμφέροντα που σήμερα διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ναι. Όμως την ίδια στιγμή, και έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο Εθνικό Συμβούλιο, τις έχουμε δώσει και στην ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν αρκεί μόνο οι ενέργειες που γίνονται για την ολοκλήρωση του ενεργειακού προγράμματος. Την ίδια στιγμή θα πρέπει η κοινή πολιτική Ελλάδας και Κύπρου να στηριχθεί σε άλλους 2 άξονες. Ο ένας πυλώνας είναι ο πολιτικός, με συγκεκριμένες δράσεις στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα περιλαμβάνει ακριβώς και τις προκλήσεις Τουρκίας όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την πρόσθετη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αλλά την ίδια στιγμή, για να είναι ο ενεργειακός πυλώνας και ο πολιτικός πιο αξιόπιστοι, θα πρέπει να ενισχυθεί και η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας και της Κύπρου στην περιοχή. Και αυτό θα μπορεί να γίνει είτε μέσα από την επανενεργοποίηση του δόγματος του Ιωνίου Αμυντικού Χώρου, μέσα από την αύξηση σε επίπεδο αριθμού και οπλικών συστημάτων της παρουσίας του ελληνικού στρατού στην Κύπρο και της Ελλάδας ως εγκύτριας δύναμης, αλλά και την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε και στα του Γεσί, κύριε Σιζόπουλε. Πώς βλέπετε την σημερινή εξέλιξη? Ξεκινάει ένας διάλογος του ΟΑΗ με τους ιδιώτες ιατρούς και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με στόχο
την ένταξή τους στην ουσία στο ΓΕΣΥ για την δευτεροβάθμια εφαρμογή του συστήματος. Και εσείς, επειδή έχετε επικριθεί ότι περίπου πολεμήσατε την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη. Νομίζω ότι οι πάντες πια σήμερα αναγνωρίζουν ότι αν υπάρχει κάποιος που είναι δικαιωμένος από τις 3,5 πρώτους μήνες εφαρμογής του ΓΕΣΥ, είναι η ΕΔΕΚ. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα οποία προβλέψαμε ως αρνητικές εξελίξεις και προβλήματα που θα προκληθούν με τον τρόπο που επιχειρήθηκε να εφαρμοθεί η νομοθεσία, επιβιώνεται σήμερα. Τεράστιες καθυστερήσεις όσον αφορά τους προσωπικούς γιατρούς, τεράστιες καθυστερήσεις στους ειδικούς γιατρούς, τεράστια σπατάλη χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη, δυσπραγία των δημόσιων νοσηλευτηρίων, σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία τους. Για να κάνουμε διάλογο, να τα παίρνουμε ένα-ένα. Ναι. Δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχουν προβλήματα όταν εφαρμόζεις μια επανάσταση στην ουσία, μετά από τόσα χρόνια που δεν είχαμε αυτό το Γενικό Σύστημα Υγείας. Το πρώτο που είπατε ήταν... Είναι λογικό να υπάρχουν προβλήματα, ναι, αλλά όχι προβλήματα που τα προβλέπεις. Υπάρχει αναμονή, γιατί μπήκαν λίγοι γιατροί, έγραψαν πάρα πολλούς ασθενείς, εντάξει, και ήταν φυσιολογικό. Όσο αυξάνονται οι γιατροί, θα μειωθεί ο αριθμός των ασθενών, άρα η προσωπική, θα υπάρξει και ομαλοποίηση της κατάστασης. Οι προσωπικοί γιατροί σε μεγάλο βαθμό έχουν ολοκληρωθεί ο αριθμός τους. Ναι. Στους προσωπικούς γιατρούς σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώθηκε. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι πέστε μου σε ποια χώρα του κόσμου και σε ποιο σύστημα κάποιος πληρώνεται χωρίς να δουλεύει. Μιλάτε για το εφάβαξ ποσό που παίρνουν? Φεβαίως. Επειδή έχουν γράψει Φεβαίως. Οι ασθενείς. Φεβαίως. Ναι. Και εγώ θα μπορούσα σήμερα να γράψω 2.500 πελάτες μου ως προσωπικός γιατρός στο ΓΕΣΥ, ναι, να επιλέξω να είναι νεαροί 18, 20 μέχρι 25 χρονών, οι περισσότεροι να είναι και φοιτητές στο εξωτερικό, και εγώ να πληρώνω χωρίς να τους βλέπω. Άρα θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει? Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν, για να λυθεί το ζήτημα αυτό, ναι, θα πρέπει ακριβώς να καταργηθεί η λίστα. Θα πρέπει να υπάρχει ο προσωπικός γιατρός, αλλά ο ασθενής, όπως λέει και η νομοθεσία, να έχει την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και στον ειδικό γιατρό. Άρα αυτό, ναι, θα κάνει αποσυμφόρηση του συστήματος. Μπορείς να πληρώνει τη συμπληρωμή των 25 ευρώ. Όχι, αν θα πάει απευθείας, ναι, στον ειδικό γιατρό, δεν θα πληρώσει 15, θα πληρώσει λιγότερα λεφτά για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση. 25, αν πάει τώρα απευθείας. Ναι. Το έκαναν ακριβώς αυτό, ναι, για να υπάρξει αποτροπή. Ναι. Το θέμα δεν υπάρξει αποτροπή. Το θέμα να υπάρξει διευκόλυνση, γιατί αυτό θα διευκολύνει πολύ περισσότερο το σύστημα και κυρίως θα μειώσει τις δαπάνες. Ναι. Σήμερα τι γίνεται? Πηγαίνει ο ασθενής στον προσωπικό γιατρό. Ναι. Ο προσωπικός γιατρός πληρώνεται. Τον παραπέμπει στον ειδικό γιατρό. Πληρώνεται και ο ειδικός γιατρός. Άρα για ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή έχω δύο πληρωμές. Εάν αύριο ο ασθενής επιλέξει λόγω της φύσης του προβλήματος να πάει κατευθείαν στον ειδικό γιατρό, θα πληρωθεί μόνο ο ειδικός γιατρός. Αυτό τι σημαίνει? Εξοικονόμηση χρήματος για το ταμείο, για το σφαιρικό προϋπολογισμό. Ναι, άρα τι είναι αυτό που ζητάτε, κατάργηση του θεσμού του προσωπικού Όχι, γιατρού? Όχι, να μην καταργηθεί ο προσωπικός, ναι, γιατρός. Αλλά... Ο προσωπικός γιατρός θα παραμείνει, αλλά, ναι, θα καταργηθεί η λίστα. Ναι. Και να μπορώ ανάλογα να επιλέγω όποιον προσωπικό γιατρό θέλω για να με εξυπηρετήσει. Ναι. Εάν για παράδειγμα, Ντίνο, αύριο εσύ είσαι γραμμένος σε ένα προσωπικό γιατρό στη Λευκοσία και παραθερίζεις στην Πάφο, ναι, και έχεις ανάγκη γιατρού, τι πρέπει να κάνεις? Θα τηλεφωνήσεις στη Λευκοσία στον προσωπικό σου γιατρό, αν σου απαντήσει πότε θα σου κλείσει ραντεβού για να έρθεις να το δεις για να σε παραμείψει στο ειδικό γιατρό? Εντάξει, αυτή εάν επιλέξεις... είναι μια επίγουσα περίπτωση, μπορεί να πάω στις πρώτες βοήθειες εκεί στην Πάφο. Πηγαίνετε 3 ναι, ώρες να περιμένετε να σας δώσουν, ναι, τα φάρμακα και 12 ώρες να περιμένετε να εξεταστείτε. Άρα λοιπόν. Μα, αφού όπως μας τα λέτε, και τώρα, αν τηλεφωνήσω στον προσωπικό γιατρό, μπορεί να μου πει περίμενε μία εβδομάδα για με να το σύστημα που υπάρχει τώρα. Να σε δω. Με το σύστημα. Πριν έτσι, όχι, δεν, ναι, ήταν καθόλου έτσι. Ναι. Προηγουμένως πήγαινες κατευθείαν στον γιατρό που ήθελες. Ναι. Αυτή τη στιγμή μπορείς να αποφασίσεις να πας κατευθείαν στον γιατρό που θέλεις, είτε στον προσωπικό σου γιατρό. Δεν υπήρχε και πριν το φαινόμενο, ήθελα, ξέρω εγώ, να πάω σε οφθαλμίατρο και αυτός που επέλεγα μπορεί να μου έβαζε ραντεβού ύστερα από 3 εβδομάδες. Υπήρχε και αυτό. Θα τον πλήρωνες όμως εσύ και μπορείς να επιλέξεις άλλον οφθαλμίατρο. Όταν σου λέγε θα σε δώσει. Δεν μπορείς να επιλέξεις. Μπορείς να πας στον προσωπικό γιατρό και να του πει να σου δώσει παραπεμπτικό για οφθαλμίατρο και να επιλέξεις εσύ σε όποιον θέλεις και να όταν, πάρεις. Και όταν, ναι, ο προσωπικός γιατρός θα, ναι, σου κλείσει ραντεβού μετά από 2 εβδομάδες. Ναι. Όταν ο προσωπικός γιατρός θα σου κλείσει ραντεβού μετά από 2 εβδομάδες, ναι, τι αυτό, θα κάνεις? Επανερχόμαστε, έχετε δίκιο ότι συμβαίνει αυτό, αλλά λέμε ότι μπορεί να ομαλοποιηθεί όταν αυξηθούν οι γιατροί. Η, ναι, ομαλοποίηση θα γίνει, ναι, μόνο με το να σεβαστούμε την νομοθεσία. Όπως ψηφίστηκε, γιατί κάποιοι μιλούν για την νομοθεσία. Ναι. Γιατί δεν σέβονται η νομοθεσία? Ναι. Η νομοθεσία τι λέει? Δίνει το δικαίωμα στον ασθενή για ελεύθερη επιλογή γιατρού και προσωπικού. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, μπορεί να πω κατευθείαν στον ειδικό γιατρό, όπως προνοεί η νομοθεσία, και να, ναι, πληρώσω μια συμπληρωμή. Ναι. Απλά αντί να πληρώνω 25 ευρώ στη συμπληρωμή,
να πληρώνω 15 ευρώ στη συμπληρωμή ενδεχομένω για πιο πρόσβασιμο. Όλα αυτά που λέτε αφορούν βελτίωση του συστήματος, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει λειτουργήσει όμως. Με τεράστια προβλήματα. Ναι. Αναμενόμενα. Άρα αυτό που ζητούμε, Ντίνο, αυτό που ζητούμε εμείς ως ΕΔΕΚ είναι βελτίωση του συστήματος. Γιατί κάποιοι μας κατηγορούν, ήθελαν ότι θέλουμε να αλλάξουμε και να το καταργήσουμε. Ουδέν αληθέστερο. Εμείς ακριβώς από την αρχή είχαμε εντοπίσει ότι θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, κάναμε τις προτάσεις μας, απορρίφθηκαν, η εφαρμογή του ΓΕΣΥ μας έχει επιβεβαιώσει ότι σήμερα υπάρχουν τρία τεράστια προβλήματα τα οποία θα οδηγήσουν σε κατάρρευση το ΓΕΣΥ. Το πρώτο είναι ο τρόπος λειτουργίας του προσωπικού γιατρού. Ο δεύτερος είναι τεράστια σπατάλη χρημάτων που γίνεται σήμερα και είναι λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Και το τρίτον, η δυσπραγία και αδυναμία πια των δημόσιων νοσηλευτηρίων να ανταποκριθούν στις ευθύνες που αναλαμβάνουν με κίνδυνο αύριο κατάρρευσης. Ναι. Άρα λοιπόν, άμεσα αυτά τα τρία ζητήματα πρέπει ουσιαστικά να βελτιωθούν. Και δεν παραβιάζει τη φιλοσοφία της νομοθεσίας. Ναι. Απλά αυτό την εφαρμόζει. Αυτό θα ήθελα να μου σχολιάσετε, που ζητούν οι ιδιώτες γιατροί και τα νοσηλευτήρια να πληρώνει μία συμπληρωμή και να έχει ελεύθερη επιλογή, νομένου ότι θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ. Εσείς συμφωνείτε και ζητούν εγγύηση από τον ΟΑΗ για τα ποσά που υπάρχουν τώρα στην αγορά. Πρώτα-πρώτα ναι. η συμπληρωμή υπάρχει. Υπάρχει η συμπληρωμή και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, αν θέλει κάποιο να πάει στο γιατρό, στον ειδικό γιατρό. Ναι. Υπάρχει η συμπληρωμή όσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις. Υπάρχει η συμπληρωμή όσον αφορά τις παρακλινικές εξετάσεις. Υπάρχει η συμπληρωμή όσον αφορά τα φάρμακα. Ναι. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που αποδέχεσαι τη συμπληρωμή σε όλα τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά μιλάμε για πολύ μικρά ποσά. Ενώ αν πάμε για ενδονοσοκομιακή, που μπορεί να αφορά εγχειρήσεις, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά. Γι' αυτό ο ασθενής θα έχει και το δικαίωμα. Δεν δημιουργούμε ασθενείς δύο ταχυτήτων. Αυτός που μπορεί να πληρώσει, επιλέγει και πηγαίνει και πληρώνει τη συμπληρωμή. Σήμερα δεν έχω ασθενείς δύο ταχυτήτων. Μα αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που κάναμε το ΓΕΣΥ. Για να μην έχουμε ασθενείς δύο ταχυτήτων. Για να εξηγήσουν αυτοί που το εφάρμοσα, γιατί το εφάρμοσα για να έχω ασθενείς δύο ταχυτήτων. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Να κάνουν ασθενείς δύο ταχυτήτων. Υποτίθεται ότι με το ΓΕΣΥ πληρώνουμε όλοι με το μισθό μας από το μήνα και επιλέγουμε πού να πάμε χωρίς να πληρώνουμε κάτι άλλο. Αν θες να πας σήμερα στον ειδικό γιατρό. Αυτό λέγεται το ΓΕΣΥ. Αν θες να πας σήμερα στον ειδικό γιατρό, θα πληρώσεις συμπληρωμή. Για τα φάρμακα σου δεν πληρώνεις. Ναι. Για τα εργαστηριακά σου δεν συμπληρώνεις. Ναι. Εάν αύριο είσαι στην Πάφο και χρειαστεί. Αυτές οι συμπληρωμές δόθηκαν ως κίνητρα για να ενταχθούν γιατροί, νοσηλευτήρια, κλινικά εργαστήρια. Γι' αυτό δόθηκαν. Ντίνο μου, και έξασου μου κάτι. Ναι. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Ναι. Αυτοί που ανέλαβαν να εφαρμόσουν το ΓΕΣΥ, είτε εξυπηρετούν σκοπιμότητες, ή αν δεν εξυπηρετούν σκοπιμότητες, είναι ανεπαρχείς να εφαρμόσουν ΓΕΣΥ. Τέλειωσε. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέτε ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Χρειάζονται δραστικές αλλαγές χωρίς να αλλάζει η φιλοσοφία. Βεβαίως το ΓΕΣΥ. Η ΕΔΕΚ ήταν το πρώτο κόμμα που βάλεψε για το ΓΕΣΥ. Ναι. Ποιες ήταν οι φιλοσοφίες του ΓΕΣΥ? Το πρώτο είναι ότι να έχει ο ασθενής την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής γιατρού και νοσηλευτηρίου. Αυτόν κατοχυρώνεται. Ναι. Να υπάρχει ισότητα και αλληλεγγύη όλων στην πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Ναι. Και κυρίως να προσφέρουμε υψηλού επίπεδου περίθαλψη σε εκείνους τους συμπολίτες μας που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν με άλλους τρόπους. Ναι. Αυτά και τα τρία έχουν καταστρατηγηθεί με τον τρόπο που επιχειρείται η εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Και είναι πραγματικά κρίμα η Κύπρος να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αναλογία ειδικών γιατρών σε σχέση με τον πληθυσμό και λόγω του τρόπου εφαρμογής του ΓΕΣΥ να υποστελεχώνονται τα νοσοκομεία, να υπάρχει μαζική φυγή γιατρών από τα νοσοκομεία και να ψάχνω στο εξωτερικό να κάνω εισαγωγή ειδικό γιατρό για να στελεχώσω τον δημόσιο τομέα. Για να κλείσουμε, κύριε Σιζόπουλε, εσείς έχετε ενταχθεί ή έχετε πρόθεση να ενταχθείτε στο ΓΕΣΥ? Λοιπόν, αυτό το ζήτημα, Ντίνο, έχει γίνει πια το κορυφαίο θέμα. Ήταν της προεκλογικής εκστρατείας των ευρωεκλογών και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και έχω ξεκαθαρίσει. Ναι. Σε αυτόν το ΓΕΣΥ δεν εντάσσομαι. Μάλιστα. Για έναν και απλό λόγο. Ναι. Γιατί η ένταξή μου σε αυτόν το ΓΕΣΥ δεν είναι για να παίρνω χρήματα περισσότερα. Αυτό δεν είναι ο ρόλο μου. Ο ρόλο μου είναι να προσφέρω υπηρεσία σωστή στου πελάτε μου. Πώ θα μπορώ να ενταχθώ σήμερα στο ΓΕΣΥ, όταν τα μισά από τα φάρμακα που χρησιμοποιώ βρίσκονται εκτό καταλόγου? Ναι. Πώ θα ενταχθώ σε αυτόν τον ΓΕΣΥ με τα τεράστια προβλήματα? Και εγώ το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Εάν ήθελα να ωφελήσω τον εαυτό μου προσωπικά, ναι, θα έμπαινα στο ΓΕΣΥ. Γιατί έχω τη δυνατότητα να προσωπικό γιατρό. Θα μπορούσα να επιλέξω 2.500 πελάτε από του νεαρού ασθενεί μου στο ιατρείο. Να παίρνουν 20.000 το μήνα χωρίς να τους βλέπω, γιατί περισσότεροι θα είναι φοιτητές στο εξωτερικό και εγώ θα κάθομαι χωρίς να κάνω τίποτα και όλα αυτά τα δερματολογικά περιστατικά να τα στέλνω στην κόρη μου που είναι στο ίδιο ιατρείο και είναι δερματολόγος, να παίρνει άλλες 20 με 25.000 το μήνα.
Άρα θα μπορούσα αξιοποιώντας τις πρόνοιες αυτού του ΓΕΣΥ να έχω έναν οικογενειακό εισόδημα 40 με 50.000 το μήνα. Θα γίνουν οι αλλαγές τις οποίες μας περιγράψατε. Θα καταργήσει αυτό που συστήνετε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Γιατί ακριβώς αυτές τις τρευλώσεις και αυτήν τη διασπάθηση χρήματος και αυτήν την υποβάθμιση της επιστημονικής προσφοράς θα τις διορθώσει. Δεν εργαστήκα 30 χρόνια για να οικοδομήσω μια επαγγελματική και επιστημονική αξιοπιστία για να τη χαραμίσω σήμερα σε ένα τέτοιο σύστημα απλά και μόνο μάλιστα για να παίρνω 20-25 χιλιάδες το μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.